Ακούω λίγο τη φωνή μου, ε. Ωραία. Γεια σας. Είμαι η Σοφία Μασμανίδου και θα ξεκινήσουμε μία εκπομπή που θα λέγεται Σοφία και Μορφιά. Δεν θα είναι ακριβώς αυτό το περιεχόμενο. Έχω ετοιμάσει ένα σκελετό για να δείξουμε τι ακριβώς θα περιλαμβάνει. Κάποια θέματα μορφιάς, κάποια θέματα που έχουν να κάνουν με μόδα και κάποια άλλα με ευζήν. Η ώρα θα είναι 9 με 10 κάθε Παρασκευή. Για να δω αν ακούγομαι καλά. Εδώ νομίζω είναι το καλύτερο. Για να δούμε τι έχω ετοιμάσει. Ένα λεπτάκι. Να ανοίξουμε εδώ τα κατάστοιχά μας. Τώρα για ομορφιά μπορούμε να πούμε πολλά. Τρέχουν διάφορες εβδομάδες μόδας. Έχει πολλά θέματα. Επίσης, για μόδα ειδικότερα, ακόμη περισσότερα. Τώρα για το ευζήν, είναι λίγο στη μόδα, είναι και λίγο ομορφιά, είναι λίγο απ' όλα. Αλλά νομίζω ίσως να είναι και μεγαλύτερη ανάγκη το ευζήν από όλα τα προηγούμενα. Να βάλουμε λίγο μουσική, να το δοκιμάσουμε. Ένα λεπτάκι. Thank you.
Ακουγόμαστε. Ακουγόμαστε. Λοιπόν, οπότε ξεκινώντας το θέμα της ομορφιάς. Για να δούμε. Εδώ είμαστε. Έχουμε ετοιμάσει εδώ κάποια πραγματάκια. Κάποια βασικά. Για τις τάσεις, λοιπόν. Ξεκινάμε ότι λέγοντας ότι η τάση που επιστρέφει είναι τα 70's. Δηλαδή, τι φοράμε? Φοράμε άφθονο καφέ, παντελόνια καμπάνες, πλεκτά, φλωράλ, δερμάτινα, πανωφόρια, κεντήματα, κορδέλες. Αφού διαβάζω εδώ ότι μέχρι και στις βαλίτσες, τις βαλίτσες τις προσαρμόζουν στα μοτίβα αυτά εκείνης της εποχής. Και μάλιστα μεγάλη οίκη το κάνουν αυτό. Διαχρονικά τώρα το μαύρο, αυτό μένει για πάντα. Δεν αλλάζει. Μαντήλια στο κεφάλι το είπαμε. Και κάπως έτσι, που είναι και το τρίκ αυτό της Βασίλισσας Ελισάβετ, να τυθασεύει κάπως τα μαλλιά της με τα μαντήλια. Για να δούμε τι άλλο έχουμε. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε για τη μόδα. Αλλά ίσως με πιο οργανωμένη δουλειά. Τώρα, στο κομμάτι της ομορφιάς, εδώ με το κρύο, τι κάνουμε με το κρύο? Έχουν πιάσει τα κρύα και αυτό σημαίνει ότι το δέρμα μας γίνεται μόνο ξηρό. Δεν έχουμε ενυδάτωση, οπότε ένας πολύ εύκολος τρόπος, χωρίς να χρησιμοποιούμε ακριβές κρέμες, είναι το ελαιόλαδο. Και διαβάζω εδώ ότι ακόμη και στα χέρια μας, αν δεν έχουμε κρέμα, μπορούμε να βάλουμε 2-3 σταγόνες ελαιόλαδο, να τα αφήσουμε για όσο περισσότερη ώρα μπορούμε, να τα ξεπλύνουμε αργότερα και να κάνει τη δουλειά μιας ακριβής κρέμας. Επίσης, άλλο ένα, μια τάση μάλλον της εποχής είναι το αόρατο μακιγιάζ. Έχουμε δει τα μοντέλα να πηγαίνουν στο casting αμακιγιάριστα και όχι μόνο στο κομμάτι αυτό της ομορφιάς. Μεγάλες εταιρείες πια δεν θέλουν τους υπαλλήλους να πηγαίνουν στυλιζαρισμένοι στις συνεντεύξεις με σακάκια και αυστηρή εμφάνιση. Θέλουν να είναι πραγματικός τους εαυτός, με το t-shirt, με το σορτσάκι του. Και μάλιστα αυτό μου το μετέφερε και μία συγγενής, η οποία έτσι είναι στο HR μεγάλης εταιρείας στην Νέα Υόρκη, και μου έλεγε ότι πια ακόμη και στους υπαλλήλους δεν θέλουν να τους έχουν απέναντί τους, δεν θέλουν να έχουν απέναντί τους έναν υπάλληλο που να παίρνει συνέντευξη με τέτοια ρούχα, με αυστηρά ρούχα, διότι κομπλάρει αυτόν ο οποίος είναι στην θέση να αναζητήσει δουλειά και να πρέπει να παρουσιάσει τον εαυτό του. Όπως και ο ίδιος βέβαια έρχεται με ό,τι κυκλοφορεί στην καθημερινότητά του, γιατί έτσι εκφράζει τον πραγματικό του εαυτό. Οπότε και αυτό είναι ένα κομμάτι της τάσης, το τι θεωρούμε πια ομορφιά, τι θεωρούμε καθαρό πρόσωπο. Τώρα για πιο συγκεκριμένα έχουμε εδώ διάφορα να πούμε για όσον αφορά το δέρμα και την ομορφιά του δέρματος, γιατί από εκεί ξεκινάει και η ομορφιά στην εμφάνιση. Διάφορα τρίκ υπάρχουν, ξηρό μασάζ, το οποίο και αυτό από το εξωτερικό μας έρχεται. Πάλι μπαίνει στο παιχνίδι το λάδι, αλλά σε αυτή την περίπτωση έχουμε και κάποιες βούρτσες σώματος, οι οποίες κάνουν και απολέπιση, με αποτέλεσμα αυτή όλη η τριβή και όλο αυτό το μασάζ να μας φέρνει ένα
λίο και απαλό δέρμα ως αποτέλεσμα μετά. Έχουμε μετά να πούμε και διάφορα για το ευζήν, τα βήματα για να το κατακτήσουμε, το οποίο θα μας φέρει και στην ομορφιά, την εσωτερική αρχικώς και μετά και την εξωτερική. Το πώς παράγουμε και προάγουμε τις θετικές και ωφέλιμες παραγωγικές και αποτελεσματικές συμπεριφορές, συναισθήματα και λειτουργίες. Τα τελευταία χρόνια τόσο οι ιατρικοί όσο και επιστήμες της ψυχικής υγείας στοχεύουν σε αυτό, στο ψυχοσωματικό ευζήν. Και πάντοτε έχουν ως στόχο την πρόληψη. Την πρόληψη και όχι τη θεραπεία. Ίσως σε κάποια άλλη εκπομπή να κάνουμε μια πιο εκτενή αναφορά στο κομμάτι της θετικής ψυχολογίας. Και βεβαίως πώς οδηγούμαστε μέσα από αυτό να αισθανόμαστε και να συμπεριφερόμαστε με μεγαλύτερη σιγουριά, να έχουμε μεγαλύτερη σιγουριά και να έχουμε ευτυχία η οποία μας οδηγεί στην επιτυχία. Έτσι λένε λοιπόν ότι η ευτυχία οδηγεί στην επιτυχία. Τώρα, τι σημαίνει ψυχολογικό ευζήν? Είναι ένα αίσθημα το οποίο σε κάνει να νιώθεις ότι κάνεις πράγματα που σε ευχαριστούν και σε ικανοποιούν και νιώθεις καλά με αυτό. Δηλαδή το αίσθημα της ικανοποίησης, της ευχαρίστησης, της αμοιβαιότητας, είναι πολύ σημαντικό. Βέβαια, θέλουμε πάρα πολύ δουλειά για να τα κατακτήσουμε όλα αυτά. Κάποια από τα βήματα, λένε οι ειδικοί, ότι είναι να συνδεθούμε με τους γύρω μας. Η πρώτη κίνηση, το πρώτο βήμα είναι η σύνδεση με τους ανθρώπους που μας περιβάλλουν. Είναι φίλοι, είναι συνάδελφοι, είναι γείτονες. Να αφιερώσουμε λίγο χρόνο ώστε να αναπτύξουμε τις σχέσεις με αυτούς. Ένα άλλο δεύτερο βήμα είναι το να είμαστε δραστήριοι, να κινούμαστε, να έχουμε κάποια δραστηριότητα, παραδείγματος χάρη να γραφτούμε σε ένα γυμναστήριο, να βρούμε μια δραστηριότητα την οποία την απολαμβάνουμε, να την κάνουμε μέρος της ζωής μας. Άλλο τρίτο βήμα είναι η γνώση, να συνεχίζουμε να μαθαίνουμε κάθε μέρα πράγματα, να αναπτύσσουμε τις δεξιότητές μας. Και όλο αυτό μας οδηγεί στην αίσθηση της επιτυχίας και της εμπιστοσύνης στον εαυτό μας. Και φυσικά, μία πράξη γενναιοδορίας πάντοτε μας γεμίζει με όλα τα παραπάνω συναισθήματα. Ένα ευχαριστώ, μία ευγενική κουβέντα, όπως επίσης ο εθελοντισμός βελτιώνει το ψυχικό ευζήν. Και μας βοηθάει να δικτυωθούμε, να μεταφέρουμε την εμπειρία και τη γνώση μας. Να συνειδητοποιήσουμε καλύτερα την κατάσταση στην οποία ζούμε, τον κόσμο γύρω μας. Ναι, θα φτάσουμε και εκεί. Λοιπόν, ευγνωμοσύνη, άλλο ένα βήμα. Να υπενθυμίζουμε στον εαυτό μας κάθε φορά, κάθε στιγμή που νιώθουμε αποκαρδιωμένοι, που νιώθουμε απογοητευμένοι, εξουθενωμένοι ψυχικά και σωματικά, να εστιάζουμε στο γεγονός ότι και τα πράγματα θα γίνουν καλύτερα, αλλά και εμείς θα γίνουμε καλύτεροι, και να μην ξεχνάμε ότι έχουμε ταλέντα και πρέπει να τα εμπλουτίζουμε, να τα βιώνουμε, να τα μοιραζόμαστε για να δουλεύουν επικοδομητικά
και προς τα εμάς, αλλά και προς τους γύρω μας. Έτσι, ένα μεγάλο θέμα αυτό. Πιο εύκολα λέμε για tips ομορφιάς, πιο εύκολα λέμε για τάσεις μόδας. Αυτό θέλει μία περισσότερη δουλειά, μία έτσι στροφή προς τα μέσα, ώστε να βγαίνουμε και προς τα έξω καλύτεροι. Για να ακούσουμε λίγη μουσική ακόμη. Thank you.
Για να δούμε τώρα τι γίνεται. Να δώσουμε χαιρετίσματα και στον Παναγιώτη, ο οποίος μας βλέπει τώρα, μας έστειλε μήνυμα. Φιλιά Παναγιώτη. Θα συντονίζομαι και εγώ στην εκπομπή τη δική σου να ανταλλάσσουμε εδώ απόψεις. Και λίγο τώρα που βάζω, να δούμε περισσότερο για άρθρα έτσι μόδας όσον αφορά το φετινό χειμώνα. Εδώ βλέπω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον. Ξεκινάνε, λέει, τα cut-out ρούχα που παραμένουν στην τάση, οι πιέτες, τα διακοσμητικά στοιχεία στα top, 1960, μόδα και αυτή την περίοδο. Για να δούμε τι άλλο. Κάτσε να τα βάλουμε σωστά. Έχουμε τώρα πλεκτά ρούχα. Βέβαια, και τα πλεκτά εδώ φιγουράρουν. Τα πολύ φαρδιά τζιν για ακόμη μία σεζόν. Αυτά δεν είναι και κάτι καινούριο. Oversized και ρούχα με πολύ όγκο. Φορέματα, πανωφόρια, παντελόνια. Τώρα βέβαια δεν ξέρω, ίσως να προϋποθέτουν έτσι λίγο πιο μίνι σιλουέτα αυτές οι επιλογές. Και τώρα που είπα μίνι, μικροσκοπικά μίνι για εμφανίσεις. Εδώ προτείνει και ο Βαλεντίνο και Dolce Gabbana και Fendi. Ιδιαίτερα καλσόν. Απογειώνουν το χειμωνιάτικο ντύσιμο. Έχουμε πουά, μονόχρωμα, πολύχρωμα, εκθαμβωτικά, δερμάτινα ρούχα και πανωφόρια, καπιτονέ υφές σε πανωφόρια και όχι μόνο, και όχι μόνο σε γυναικείες εμφανίσεις και σε αντρικές, φουσκωτά μπουφάν. Τα έχουμε δει Prada, Givenchy, Chanel, Louis Vuitton και οικολογική γούνα. Θα φορεθεί πολύ φέτος. Το ξεβαμένο τζιν, εντάξει, το έχουμε πει, είναι και πάλι must. 80's αυτή τη φορά. Και τα χρώματα θα έχουμε πολύ χρώμα το χειμώνα φέτος το χειμώνα. Πορτοκαλί, φούξια, κίτρινο και μοβ. Lime green, αυτό δεν είπαμε, το έντονο χρώμα που θα κυριαρχήσει. Και πού πάμε μετά, πάμε στα leopard print. Αυτά είναι βέβαια, είναι λίγο έτσι ιδιαίτερη επιλογή, πρέπει να είναι του γούστου σου για να το επιλέξεις. Επίσης, λόγω διάσημων οίκων μόδας αφορεθούν πολύ. Η χαρά της απομίμησης, θα έλεγα εγώ. Ορίστε, από τα γέρ του Gucci με χαρακτηριστικά τα 2G, μαντήλι στα μαλλιά Max Mara, έχουμε διάφορα τέτοια trends. Τα καρό δεν φεύγουν ποτέ και επανέρχονται μάλλον φέτος ακόμη πιο δυναμικά. Φλωράλ. Χειμωνιάτικα φλωράλ, κι όμως. Χειμωνιάτικα φλωράλ. Prince. Έχει ενδιαφέρον, δεν είναι βαρετή ο φετινός χειμώνας, δεν είναι βαρετή η μόδα. Έχει ενδιαφέρον. Για να πάμε σε ένα άλλο θεματάκι. Για να δούμε.
έκανα ένα μικρό διαλυματάκι και δεν θα πούμε συνταγές έτσι μαγειρικής. Έχω βρει κάτι πολύ ενδιαφέρον. Έχει έτσι μικρά tips και 2-3 υλικά χρειαζόμαστε στο κομμάτι της ομορφιάς και του δέρματος του προσώπου. Έχουμε εδώ μάσκες και έχουμε τύπους δέρματος για μεικτό λιπαρό ή μαύρα στίγματα. Μας δίνεται εδώ το εξής, ότι μπορούμε με οξέτη ζάχαρης και βρώμης να προσφέρουμε ήπια προλέπιση χωρίς ερεθισμούς, με ακτινίδιο πλούσιο σε βιταμίνη C και κόκκους, οι οποίοι κάνουν άμεσα την επιδερμίδα λεία και απομακρύνουν τα μαύρα στίγματα. Άρα δεν θέλουμε τίποτα άλλο. Ένα όριμο ακτινίδιο, ένα κουταλάκι μαύρη ζάχαρη, αλεσμένες νυφάδες βρώμης και ένα κουταλάκι και μάλλον 2 κουταλάκια χλιαρό νερό. Και έφυγαν οι μαύροι όροι. Τώρα, για λάμψη και ομορφιά, τίποτε παραπάνω. Ένα φλιτζάνι τσαγιού ρόδι και 2 κουταλιές σκόνη αμυγδάλου. Στο μπλέντερ το αφήνουμε να δράσει 15-20 λεπτά, ξεπλένουμε και λάμπουμε. Επίσης υπάρχει και η άλλη επιλογή για σύσφυξη και θρέψη. Πάλι μόνο με 2 υλικά. Ασπράδι αυγού και 1 κουταλιά σούπας ελαιόλαδο. Όπως ξέρουμε, το ασπράδι είναι πλούσιο σε πρωτεΐνες, συσφυκτική ιδιότητα για το δέρμα. Αυτό έχει και το ελαιόλαδο, επίσης πλούσιο σε αντιοξειδωτικά. Τι κάνουμε, τα ανακατεύουμε, δημιουργούμε ένα ομοιόμορφο μείγμα και το απλώνουμε σε καθαρό πρόσωπο πινέλο, περιμένουμε 10 λεπτά να στεγνώσει και στη συνέχεια ξεπλένουμε με νερό. Έχουμε θρέψει με αβοκάντο. 3 υλικά εδώ, ένα όριμο αβοκάντο, ένα κουταλάκι της σούπας ελαιόλαδο και ένα κουταλάκι της σούπας θυμαρίσιο μέλι. Πάλι ανακατεύουμε καλά, τη γνωστή διαδικασία, με άφθονο νερό ξεπλένουμε και είμαστε έτοιμες. Αυτά ήταν έτσι ωραίες οδηγίες. Επανερχόμαστε. Thank you.
Εδώ δεν έχουμε κάνει καλή προετοιμασία σήμερα. Είναι η πρώτη μου φορά. Εδώ η παραγωγή με μαλώνει και μου λέει ότι στο ευζήν δεν έχουμε συμπεριλάβει κάτι πολύ σημαντικό. Την σεξουαλική ζωή. Λέω κι εγώ μήπως να μην το αναφέρουμε πολύ γιατί μας θυμίζει την έλλειψη. Απ' την άλλη βέβαια, όταν μιλάμε για Louis Vuitton και Gucci, πάλι δεν μπορούμε, είναι κάτι που δεν μπορούμε να το έχουμε. Επομένως, πάμε για το καλύτερο. Στο κομμάτι λοιπόν του Ευζήν, τα είπαμε λίγο πολύ τα θεωρητικά, έτσι όπως ξεκινάμε, να έχουμε μια βάση, να ξέρουμε γιατί μιλάμε. Στα πιο εξειδικευμένα είναι και τα πιο απλά τελικά στη ζωή. Κάποια από τα βήματα είναι ξύπνα το πρωί. Θα μου πεις γιατί άμα δεν ξυπνήσεις το πρωί, τι θα γίνει. Ίσως η συστηματική, ας πούμε, επανάληψη πραγμάτων που μας κάνουν να νιώθουμε καλά, έχει και το νόημά της. Μια καλή συνήθεια, να προσαρμόσει και το μυαλό και το σώμα στο να αδράξει τη μέρα. Το να τρώμε σωστά δεν το συζητάμε πόσο σημαντικό είναι και όλοι μας ξέρουμε ότι μας απορροφάει η καθημερινότητα, η δουλειά, δεν μπορούμε να κάνουμε το διάλειμμά μας, δεν μπορούμε να ευχαριστηθούμε το φαγητό μας. Όμως και αυτό τελικά είναι πολύ σημαντικό. Τώρα, να μην μιλήσουμε για ομαδικά αθλήματα, γιατί ξέρω ότι στη θεωρία πολλά μπορούμε να λέμε, όμως πρέπει να βρει ο καθένας αυτό που τον χαρακτηρίζει, αυτό που τον γεμίζει. Αν μου πείτε για ομαδικό άθλημα, δεν θα πω ότι τρελαίνομαι. Τώρα, να ισορροπήσει η κοινωνική μας ζωή. Ναι, να υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Αυτό κι αν είναι απαραίτητο. Πώς θα το κάνουμε, πώς θα γίνει να μην... συνήθως όταν κάτι δεν το έχουμε, δίνουμε όλη τη βαρύτητα σε κάτι άλλο. Αν δεν έχεις προσωπική ζωή, αν δεν έχεις καλή προσωπική ζωή, αν δεν έχεις καθόλου προσωπική ζωή, δεν ξέρω ο καθένας που ακριβώς εντοπίζει το πρόβλημα, μπορεί να ρίχνεις όλη τη βαρύτητα και όλη την προσοχή στην επαγγελματική. Αυτό όντως συμβαίνει και κάποια στιγμή ξεκινάνε τα καμπανάκια να χτυπάνε. Επίσης, ένα έτσι ωραίο σημείο είναι να πούμε ότι κάνουμε για ένα σχέδιο κάθε της εβδομάδας μας. Που και πάλι θέλει να χρειάζεται έναν άνθρωπο που τον χαρακτηρίζει η οργάνωση. Εγώ, ας πούμε το παράδειγμα αυτό, ότι δεν είμαι ένας από αυτούς. Το να γράφουμε λίστες με τα πιθανά όνειρα, τα οποία θέλουμε πολύ να πραγματοποιηθούν κτλ. Δεν βλάπτει κανέναν, φυσικά μπορούμε να γράφουμε ό,τι θέλουμε. Να έχουμε ένα πλάνο. Δεν ξέρω αν συμφωνώ τόσο πολύ σε αυτό, γιατί και το πλάνο πολλές φορές η ασυναίσθητα δημιουργεί και μια προσδοκία, η οποία κάποια στιγμή, αν δεν γίνει πραγματικότητα, ίσως να μας απογοητεύσει. Να προσπαθούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Όντως πρέπει να ξεφεύγουμε από τη ρουτίνα, ένα χόμπι, μια απόφαση της στιγμής, μία επίσκεψη, ένα φίλο, ένα δώρο, ένα ωραίο δείπνο, ακόμη και να μείνεις μόνος με τον εαυτό σου και να κάνεις πράγματα που σε γεμίζουν. Είναι κάτι διαφορετικό. Το να βγούμε βέβαια από την άνεσή μας είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο πάντα να ξεφεύγεις από το comfort zone που λένε. Αλλά ίσως αν το κάνεις σε ένα safe περιβάλλον, σιγά σιγά να το συνηθίζεις. Και να πούμε ότι εδώ οι ειδικοί προτείνουν να κάνουμε ένα διάλειμμα, αυτοί που είμαστε εργασιομανείς, να αφιερώσουμε λίγο χρόνο στον εαυτό μας και να απολαύσουμε την πολυτέλεια του να μην κάνουμε τίποτα. Έστω για ένα βράδυ, έστω μέσα στην εβδομάδα. Αν δεν μπορούμε να ξεκλέψουμε παραπάνω χρόνο. Έχουν πολύ ενδιαφέρον όλα αυτά. Μακάρι
έστω και κάτι από όλα αυτά να κάναμε συστηματικά για να ωφεληθούμε. Να στείλουμε φιλιά στην Σταυρούλα, τη φίλη μου τη Σταυρούλα και συνάδελφο, η οποία κάνει διάδρομο τώρα, λέει, και μας βλέπει. Γεια σου, Σταυρούλα. Άλλος ένας συνάδελφος μου έστειλε ότι είναι στην πλατεία της Νέας Μύρνης και μάλλον θα πάω να ελέγξω εγώ την κατάσταση σε λίγο από εκεί. Αυτά, νομίζω δεν τα οργανώσαμε τόσο όσο θα είναι τις επόμενες φορές τα θέματά μας, όμως πήραμε μία γενική ιδέα και εδώ είμαστε να τα εμπλουτίζουμε, να μαθαίνουμε, να μοιραζόμαστε και να περνάμε, όπως λένε εδώ, και τα βήματα της ευτυχισμένης ζωής όσο καλύτερα γίνεται, κάνοντας αυτά τα ευχάριστα διαλύματα στην καθημερινότητα, στην ρουτίνα της καθημερινότητας. Καλό βράδυ από μένα. Θα τα ξαναπούμε την άλλη Παρασκευή 9 με 10. Φιλιά! Δεν ξέρω την αλήθεια και μόνο την αλήθεια. Ορκίζομαι. Τι έχει τώρα κατά